Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά αναρωτιόμαστε γιατί στις σημερινές συνθήκες η κυβέρνηση φέρνει κάποια μέτρα τα οποία δίνονται κατά καιρούς ή υπόσχονταν ότι θα τα δώσει κατά καιρούς σε διάφορες καταστροφές. Σήμερα τα φέρνει με τη διαδικασία νομοσχεδίου. Προσπαθεί η γνώμη μας να συγκαλύψει τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχει και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες για τις τεράστιες καταστροφές που έγιναν. Δεύτερον, ο χαρακτήρας του επίγοντος προσπαθεί να συγκαλύψει την αποσπασματικότητα των μέτρων τα οποία προτείνονται, που όχι μόνο δεν καλύπτουν τις ανάγκες για τις καταστροφές που υπέστη ο κόσμος, αλλά ούτε καν την αποκατάσταση δικτύων και πάνω απ' όλα τη θωράκιση, για να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων. Και βεβαίως, το επίγονος προς τη συζήτηση και την ψήφιση δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι αποζημιώσεις καθυστερούν πάρα πολύ. Ήδη, όπως μας έχουν καταγγελθεί, δεν έχουν αποζημιωθεί στην περιοχή της Παλικής οι δικαιούχοι από το σεισμό του 2014, αν και έχουν μεσολαβήσει 3 κυβερνήσεις από τότε.